αιτήσεων, χωρίς να είναι ρατσιστικό, τσιγκάνικη γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα μπορέσετε να κάνετε κάτι αυτό. Είναι ένα θέμα που απαντήθηκε και το μεσημέρι, καταλαβαίνετε το ακούς. Αυτή τη στιγμή, ως Δήμος δεν έχουμε τον υποστηρικτικό μηχανισμό, όμως απάντησε το μεσημέρι ο αστυνομικός διευθυντής ότι θα ασκεί ελέγχους και έρευνες σε όλο το έδρος της πόλης και στις επιχειρήσεις του Λούνα Κλήρου, αλλά και στο ιστορικό κέντρο και όχι μόνο, κυρίως όπου εντοπίζει ότι αναπτύσσονται ομάδες τέτοιων μόνο μικροπολιτών ή και ελληνών. Οι άνθρωποι που αντιλαμβάνεστε ποιοι είναι. Σε κάθε σταυροδρόμιο. Αντιλαμβάνεστε σε ποιες είναι φτιάτσες και εκτός ότι έχουν φτιάτσες. Προμίζουν και τον τόπο που είναι. Δηλαδή... Αυτό ήθελα να πω προηγουμένως. Ουράτης. Χαμός. Ναι, να πω και εγώ. Δεν έχω... Έχω κατάστημα για τον υπό ενδιαφέροντος. Βέβαια, το γραφείο μου είναι κεντρικά εδώ, Μεγάλο Αλεξάνδρου και Ρίγα Φεραίου. Αυτό που έχω να πω ότι δεν μπορεί να περάσει, η διάβαση δεν μπορεί να γίνει από τους πεζόδρομους, είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό που θέλω να επισημάνω, επειδή δραστηριοποιούμε στο Γιώτη, στο Ικάμι, το οποίο αναφέρεται σε τουρίστες του Ιωκουπέδου, το οποίο αράζουν τα σκάφη στο λιμάνι, εγώ μπορώ να σας πω ότι τα τελευταία τουλάχιστον 3-4 χρόνια ένα μεγάλο ποσοστό πολλών πελατών μας δεν έρχονται στην. Πηγαίνουν στην Πάτμο, πηγαίνουν στη Λέρο ή πηγαίνουν στις Λειψούς. Αν μου πείτε φταίει το τραπέζι, η καρέκλα που δεν μπορεί να περάσει ο άλλος να σας πω τι γίνεται. Υπάρχει ένα... Γιατί η πόλη της ΚΟ είναι ένα ανοιχτό μουσείο το οποίο είναι πανέμορφο. Πρέπει να τηρήσετε την τάξη για να μπορεί να, αυτό το έργο να είναι εμφανές. Τη στιγμή δεν είναι. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η πόλη της ΚΟ σήμερα που μιλάμε είναι πολύ πιο όμορφη από ό,τι ήταν 3 χρόνια πριν. Και υπάρχει ένας συγκεκριμένος λόγος και μια συγκεκριμένη πολιτική αντίληψη που είχε η Δημοτική Αρχή κατά την ανάληψη των καθηκόντων της, η οποία υλοποιήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και έχει να κάνει με την ανάληψη της πόλης της ΚΟ ως ένα τεράστιο ανοιχτό αρχαιολογικό πάρκο. Είναι ο μόνος τρόπος να προσελκύσουμε τους επισκέπτες μας και να τους βγάλουμε από τα ξενοδοχεία, να τους δημιουργήσουμε κίνητρα, να αντιληφθούν ότι υπάρχει μία πόλη, υπάρχει πολιτισμός, υπάρχει κουλτούρα, υπάρχουν δρόμοι, υπάρχουν πεζόδρομοι, υπάρχουν αξιοθέατα στα οποία μπορεί να περιηγηθούν και να πληροφορηθούν. Και νομίζω ότι τα πράγματα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά αυτόν τον τομέα, είναι πολύ καλύτερα από ό,τι πριν 3 χρόνια. Έχει γίνει σοβαρό έργο. Δεν το συζητάμε τα τελευταία 8 χρόνια, γενικά και τα 3-4 χρόνια επιθυμίας της δικιάς σας, αλλά το θέμα να υπάρχει μία πρόσβαση σε όλους αυτούς τους χώρους. Η οποία να είναι ανθρώπινη. Γι' αυτό είμαστε όπως εδώ. Δηλαδή υπάρχει σοβαρό θέμα σας. Γιατί αυτή τη στιγμή ο ποιοτικός τουρίστας είναι μέσα στο ξενοδοχείο. Δεν έρχεται στην πόλη. Αυτό πρέπει να το γνωρίζεις. Και όλα αυτά τα θαλαμικά, ο κάθε εταιρεία, όπως και η δικιά μας, έχει κάποια κριτήρια το να φέρει κάποιος κάποιος ή κάποιο πελάτη σε κάποιο νησί. Γιατί δραστηριοποιούμαστε και σε κάποια άλλα νησιά, όχι μόνο στην πόλη. Η πόλη της ΚΟ είναι η πιο όμορφη και η πιο από όλα τα νησιά. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η άγρα πελατών, αυτή η μη πρόσβαση στους, σε όλους αυτούς τους όμορφους χώρους, υπάρχει θέμα. Ωραία. Να κλείσουμε είναι και κάποιος άλλος που θέλει να ακούσει. Τον κλείνουμε να σας ευχαριστήσω. Προσβλέπω στην συνεργασία σας. Προσβλέπουμε στην συνεργασία σας. Ευχαριστώ και εκτιμώ ότι αν αυτό το αντιληφθούμε από τις πλευρές, το αποτέλεσμα.